Καλησπέρα σας κύριε Τσελεπίδη. Καλησπέρα σας κύριε Ζαγόρα, καλή εβδομάδα. Φαντάζομαι ότι ξεκίνησε ιδανικά, έτσι. Βέβαια. Είτε κοιμήθηκε στα ξημερώματα είτε ξύπνησε στα ξημερώματα για να τσεκάρει το σκοράκι. Βέβαια. Το σκοράκι ήταν αυτό που έπρεπε. Ήταν ένα εικοσαράκι χαλαρό στο κούτελο για να μην ψηλωθούν και περισσότερο. Ίσως ήταν και μήνυμα Βοστόνης αυτό το 24. Ήταν αυτή είναι η διαφορά, ρε Πάρη. Τώρα το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, και εμείς να μπαίναμε, θα βάζαμε τρίποντο αν φορούσαμε φανέλα το Celtics. Έτσι ήταν η ιστορία. Τώρα ήρθε η ώρα. Και το 24 ήταν χαλαρό, έτσι. Δηλαδή η διαφορά είναι στους 30 πόντους, νομίζω. Και απλά λίγη 107-88. Ναι, εκεί. 19. Ευτυχώς δηλαδή που δεν υπήρχε ένα τέτοιο κυμισιάρικο τελευταίο 12 λεπτό σαν στο πρώτο μάτι. Και όποιος δεν έχει δει το και έχει δει Κοσμοτέ θα πάει στο πίσω δηλαδή, θα μπει στο μάτς, θα το φάει το πρώτο ημίχρονο και θα ξεκινήσει το δεύτερο εκεί να δει κατηφόρα. Λοιπόν, τι έχουμε? Είναι σαν να γυρνάμε το χρόνο πίσω και να δούμε την κατηφόρα που είχε χθες η Λάρισα ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι? Η Λάρισα έκανε το 2-2. Ναι. Έτσι. Λάρισα Παναθηναϊκός, δηλαδή σε playoffs να έχει δύο ήττες ο Παναθηναϊκός από τη Λάρισα. Το λες και ανέκδοτο. Δεν το λέω υποτιμητικά για τη Λάρισα και μπράβο τους και πολύ καλή ομάδα και προπονητής και όλοι εκεί στη διοίκηση. Αλλά λες με τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Δύο νίκες σε playoffs. Μόνο που αν ήμασταν κάτοικοι Ισπανίας ή Ιταλίας τώρα, Γιώργο μου, θα λέγαμε μπράβο στη Λάρισα και τι δυνατό το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, θα τα λέγαμε. Και η νέα δύναμη στο ελληνικό μπάσκετ. Ναι, θα τα λέγαμε. Έτσι θα λέγαμε. Ναι. Βέβαια, ο Τακιανός, ο Φώτης, είναι ο επόμενος προπονητής μετά τον Δημήτρη Πρίφτοντος προπονητής του Άρη που κερδίζει δύο φορές τον Παναθηναϊκό σε διάρκεια ημιτελικής φάσης, αν δεν κάνω λάθος εγώ, έτσι. Εκτός δηλαδή Ολυμπιακού, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Επίσης, κοινός παρονομαστής, τώρα που το σκεφτόμουν σε μια συζήτηση που είχα λίγο νωρίτερα, έτσι, τότε ήταν ο Αργύρης Πεδουλάκης, νέακης του Πάγου του Παναθηναϊκού, τώρα είναι σε θέση τεχνικού συμβούλου. Τέλος πάντων, να δούμε τώρα τη Μελγενέστε. Θεωρώ πάντως ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 3-2, αλλά η Λάρισα με αυτές τις δύο νίκες είναι σαν να έχει φτάσει αυτή στους τελικούς απέναντι στον Παναθηναϊκό, έτσι που τον έχει κερδίσει δύο φορές μέσα στη Λάρισα. Ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, νομίζω ότι αν θα έχουμε να θυμόμαστε κάτι από τη φετινή χρονιά, δεν θα είναι η τελική του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό που τους περιμέναμε από το περασμένο καλοκαίρι. Αλλά είναι η πορεία της Λάρισας, ούτε καν ότι ο Προμηθέας απέκλεισε την ΑΕΚ, γιατί ήταν μια ομάδα που χτιζόταν υποχρεώνοντας τον εαυτό της να είναι στην πρώτη τετράδα και το πέτυχε παρά τους τρεις διασυρμούς από τον Ολυμπιακό με σχεδόν 30 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα. Πάντως, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο έμαθα επίσης πριν από λίγο και έχει να κάνει με τη Super League. Μετά και την απόφαση της περσμένης εβδομάδας για τον Πανετολικό, όπως όλα δείχνουν, η Λαμία, αφού δεν έχει υπάρξει κάποια ένσταση τη στιγμή αυτή, προσφυγή κατά της απόφασης είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, ο Πανετολικός ενδεχομένως θα το κάνει για να μειωθεί το πρόστιμο που του επιβλήθηκε στα 300.000 ευρώ. Και επειδή σε άκουγα κιόλας να μιλάς και με τον Χρήστο αυτό λίγο νωρίτερα, υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο στη Super League από ό,τι μαθαίνω σήμερα. Ναι. Στο οποίο η Λαμία μαθαίνω ότι θα θέσει σοβαρό θέμα αναδιάρθρωσης και αύξησης των ομάδων του προαθλήματος από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, όσο δύσκολο ή περίεργο και αν ακούγεται αυτό. Πάλι. Οι ομάδες δηλαδή να γίνουν 16. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό? Σε αυτό το σενάριο που φαίνεται να έχει κάποιους υποστηριχτές, αλλά όχι τα 3/4 των ομάδων, ο Απόλλωνας θα αποφύγει τον υποβιβασμό και η Λαμία που μετά την απόφαση για τον Πανετολικό να του επιβληθεί απλώς πρόστιμο και πηγαίνει στα παράρ με την Βέρεια, όπως και να έχει να διατηρήσει την παρουσία της στη Super League και να πάρει μαζί της τη Βέρεια. Αυτό είναι το τρελό σενάριο που συμβαίνει τη στιγμή αυτή. Δηλαδή οι ομάδες να γίνουν από 14-16 και ο Απόλλωνας Μήνης που τερμάτισε τελευταίος να παραμείνει στη Super League Ιντερβέτεν και η Βέρεια ή η Λαμία, ανάλογα ποιος θα είναι ο χαμένος αυτού του ζευγαριού, που θα συμπλήρωνε τις 14 νέες αγωνιστικές περιόδου, να συμπληρώνει τους 16. Έτσι, αυτή είναι η πρόταση που μαθαίνω ότι θα θέσει η Λαμία για αναδιάρθρωση των ομάδων να γίνουν από 14 να πάμε στους 16. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε 30 αγωνιστικές και ενδεχομένως ίσως να διαφοροποιηθούν ή να πάψουν να υπάρχουν τα play-off και τα play-out. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει μπροστά μας και ένα πρωτάθλημα όπου θα υπάρχει διακοπή λόγω του παγκοσμίου του Κατάρ που σιγούρεψε την παρουσία της, μπράβο, η Ουαλία, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Δηλαδή είμαστε με μείον 2 μήνες τη στιγμή που το πρωτάθλημα μας έχουν αποφασίσει να ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου καλώς αυτό το πράγμα και όχι νωρίτερα όπως σε άλλες χώρες. Μάλιστα. Για πάμε αυτά τα ωραία και πάμε στην πρωτασούλα η οποία έχει να κάνει με την Αυστρία. Η Αυστρία η οποία υποδέχεται τη Δανία για τον Nations League. Μπράβο στην εθνική μας για αυτά τα 2-1-0 επί της εποχής Πογέτ και ουσιαστικά μας θυμίζει κάτι από Ρεχάγκελ και Σάντους. Δηλαδή 1-0 και φύγαμε για να πάρουμε αυτό που θέλουμε.
Έτσι, η Αυστρία να κερδίσει τη Δανία και να μας δώσει έναν άσο, ο οποίος τιμένεται περίπου τη στιγμή αυτή που μιλάμε στο 2,75. Δεν θα κινηθούμε σε μπασκετικούς ρυθμούς στο ξεκίνημα της εβδομάδας, αλλά σε ρυθμούς εθνικών ομάδων και Nations League. Αυστρία-Δανία, άσο στο 2,75. Τέλεια. Ευχαριστούμε, κύριε Τσαλεπίδη. Να είστε καλά. Καλά μεσημέρι, Γιώργο μου. Χαιρετώ. Γεια σας.